το ψηλοφοβήθηκες, δηλαδή τώρα θα μου πεις έχεις ξαναπαίξει με γυναίκες και στο θέατρο και μόνο γυναίκες ή κάτι κανέναν άντρα. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι θέμα φύλου τα πράγματα, ενώ ότι οι τυχόν διαφωνίες ή ανταγωνισμοί ή οτιδήποτε μπορεί να συμβεί σε μια δουλειά, δεν θεωρώ ότι είναι θέμα φύλου, είναι θέμα χαρακτήρα. Εντάξει, και ναι, θέμα συγκεκριμένη φιλοδοξία ανθρώπων. Αυτό είναι αλήθεια. Το συγκεκριμένο γεγονός όμως δεν θεωρώ ότι έγινε εκ προθέσεως. Δεν σου έχει τύχει, δηλαδή εμένα μου έχει τύχει να είμαι εκνευρισμένη με κάτι τελείως άλλο και να ξεσπάσω σε κάτι τελείως άλλο χωρίς λόγο και αιτία και μετά να πω εγώ το έκανα αυτό. Αυτό. Θέλω να σου πω ότι είμαι πολύ έξαλλη, είμαι αναγκόμενο, πάρα πολύ έξαλλη και έχω πει ότι κάνω πρόβες στο σπίτι και λέω, κοίταξε, όταν θα τον δεις δεν θα πεις τίποτα κυρία, δεν θα πεις λέξη, αλλά να σου λέω λέξη, λέξη. Σημειωτών εγώ δεν οδηγώ, φοβάμαι, δεν ξέρω καν τον κώδικα κυκλοφορίας τίποτα. Φοβάσαι εσύ ή φοβούνται οι άλλοι. Οι άλλοι καλά κάνουν και φοβούνται. Και λέω όταν θα το δω θα είμαι πολύ κυρία και είμαι αμήλυτη. Μπαίνω στο αυτοκίνητο, στο συνοδομία, μου έχεις κάτι, όχι. Σου έχει συμβεί κάτι, όχι. Έχω κάνει κάτι που όχι. Πολύ φυσιολογική, πολύ αυτό. Και έχω μαζέψει όμως και ξαφνικά κάνω μια προσπέραση. Και αρχίζω και ορίομαι. Γιατί τα σπάω όλα μέσα στο κινητό. Λέω καλά, είσαι με τα καλά σου. Είσαι τρελός. Θες να μας σκοτώσεις. Δεν καταλαβαίνεις, μα να κάνεις προσπέραση από δεξιά. Και μου λέει, ναι. Από δεξιά μου λέει γίνεται η προσπέραση συνήθως. Δεν ξέρεις, μου λέει που δεν ξέρεις να οδηγείς. Μου λέει, μου κάνεις και τσαμπουκά. Αλλά με ενοχλούσε κάτι άλλο και ξαφνικά μου ότι τη βάλασε στην προσπέραση. Ξέρεις, πας εκεί. Δηλαδή, αυτό θεωρώ ότι. Ναι, εντάξει, το γεγονός αυτό είναι ένα γεγονός που συνέβη. Απλά μιλάμε τώρα γενικά για τη σχέση τεσσάρων γυναικών σε μια εκπομπή καθημερινή που έχει και την τριβή, έχει και την προβολή αυτή και όλες οι γυναίκες θέλουν να βγαίνουν ωραίες, η μία καλύτερη από την άλλη. Με αυτή την έννοια το λέμε. Πάντα σε κάθε εκπομπή που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, λογικό είναι να υπάρχουν θεματάκια, αλλά μιλάω για τη γυναικεία καθαρά εκπομπή που. Κάθε μία. Καταρχήν, υπάρχει αρχηγός στην παρέα. Όχι. Μου απαντήσεις. Μου απάντησες. Αφού δεν υπάρχει. Καλά, παίξτε το. Κάτσε να σου πω. Για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, παιδί μου. Σε ξαναρωτάω, Σοφία Βογιατζάκη. Υπάρχει αρχηγός σε αυτή την εκπομπή γυναίκες που παρουσιάζεται 4 στον αριθμό στο Ε. Καλά, μη ζορίζεσαι. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα με μια πολύ ωραία μόδα και αμέσως μετά θα μας απαντήσεις